να προσφέρει άσυλο στη 18χρονη Ράχαφ από τη Σαουδική Αραβία, κάλεσε την Αυστραλία η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς όπως υποστηρίζει, κινδυνεύει η ζωή της επειδή απαρνήθηκε το Ισλάμ. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, ο Αυστραλός Υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Κανείς δεν θέλει να βλέπει ένα κορίτσι σε κίνδυνο και προφανώς τώρα έχει βρει καταφύγιο στην Ταϊλάνδη. Ο ΟΗΕ θα εξετάσει την ακρίβεια των ισχυρισμών και τι θα γίνει μετά. Θα συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ, όμως δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση. Επί του παρόντος, η Ράχαφ είναι ασφαλή στην Μπαγκόκ, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Μπαμπάρ Μπαλόχ, ζητώντας όμως να προστατευτεί και η ιδιωτικότητά της. Για την ασφάλειά της, η ευθύνη, όπως συμβαίνει κάθε φορά, βαρύνει κάθε κυβέρνηση που εμπλέκεται και τώρα βαρύνει την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Όμως, ως προς τη διασφάλιση ότι βρίσκεται σε ασφαλές σημείο, θα έλεγα πως πρόκειται για ένα άτομο, οπότε πρέπει να φροντίσουμε για την ιδιωτικότητά της. Βρισκόμαστε όμως καθημερινά σε επαφή μαζί της. Οι εκκλήσεις της Ράχαφ μέσω Twitter και η απήχηση που έχει διεθνώσει η υπόθεσή της έχουν την ίδια ώρα εξοργήσει το Ριάντ, το οποίο μάλιστα υπέδειξε την κατά του Σαουδάραβε σοβαρή παράληψη των Ταϊλανδικών αρχών. Όταν έφτασε, άνοιξε ένα νέο λογαριασμό στο Twitter και μέσα σε μια ημέρα την ακολούθησαν 45.000 χρήστες. Θα ήταν καλύτερα αν της είχατε κατασχέσει το κινητό αντί για το διαβατήριό της. Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία, παρά την κοινή φωτογραφία, δεν έκρυψαν ότι συμφωνούν στο ότι διαφωνούν. Η ταϊλανδική πλευρά τονίζει πλέον πως εγκαταλείπει τη διαδικασία επαναπατρισμού της 18χρονης, ακόμη και αν η Μπαγκόκ δεν έχει υπογράψει τις σχετικές συνθήκες του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.